Λοιπόν, τα νέα σου. Ακούω. Τι νέα, βρε Μπέκα μου, τα ίδια και χειρότερα. Αχ, βρε Ειρήνη, όλο γκρίνια είσαι. Από τότε που σε ξέρω, όλο αυτό απαντάς. Τα ίδια. Τι να πω, βρε Μπέκα μου, αφού είναι τα ίδια, να πω άλλα. Ειρήνη μου, κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα, με καινούργιες συγκινήσεις. Τι να σου πω, κι εγώ είμαι στο excitement, είμαι. Πού να τις βρω τις συγκινήσεις, βρε Μπέκα, στο γραφείο που πάω κάθε μέρα και τους έχω φάει στη μάπα τόσα χρόνια ή στο σπίτι. Γιατί κι εγώ τι διαφορετικό κάνω από σένα, κι όμως καλημερίζω την κάθε μέρα σαν μια καινούργια αρχή. Θα σου έλεγα τώρα γιατί σου συμβαίνει, εσένα αυτό όλα θα γίνω κακιά. Τι θες να πεις, Ειρήνη, ότι είμαι ανισόρροπη? Δεν θέλω να πω αυτό. Τότε, τέλος πάντων. Λε, Μπέκα μου, εσύ έχεις ένα χαρακτήριο και εγώ έχω έναν άλλον. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλοι τόσο ρόδινα όπως εσύ. Μην τα βλέπεις ρόδινα, αλλά μην τα βλέπεις και μαύρα. Δεν τα βλέπω ακριβώς μαύρα, προς τον γκρι του τα βλέπω. Τι να σου πω, Μπέκα μου, τώρα τελευταία έχω συνέχεια νεύρα. Έχω μια επιθετικότητα. Τα βάζω συνέχεια με τις αδερφές μου. Όχι ότι και αυτές δεν είναι μουλάρες, δηλαδή, αλλά. Και εγώ έχω γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τότε έχω γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. Και που κι αυτές είναι λίγο μουλάρες. Με λίγα λόγια, Μπέκα μου, δεν είμαι ευχαριστημένη από τη ζωή μου. Άλλο πράγμα πίστευα εγώ πως θα γίνω μικρή. Ναι, θυμάμαι. Όταν ήσουν μικρή, ήθελες να γίνεις σαν την Κέτι Ντιριντάουα. Δεν εννοούσα αυτό. Πώς να σου πω, βρε Μπέκα μου, νιώθω ένα κενό, πλήττω. Πλήττω στο σπίτι, πλήττω στο γραφείο, πλήττω στο ρεστορόν, πλήττω στο σινεμά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κινηματογράφος περνάει κρίση. Δεν μου φταίει ο κινηματογράφος, Μπέκα μου, εγώ περνάω κρίση. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι να καταλάβεις, Μπέκα μου, σου λέω πλήττω, πλήττω. Τα πάντα μου φαίνονται ανιαρά, πλήττω. Ως και ο εαυτός μου φαίνεται ανιαρός. Να σου πω κάτι, Ειρήνη, όλα αυτά σου συμβαίνουν γιατί δεν έχεις συμβιβαστεί με τον εαυτό σου. Έλα τώρα, βρε Μπέκα μου, τόσο χρόνο γυναίκα. Άκουμε που σου λέω, σε αυτά τα πράγματα δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Αυτή η διάψευση που αισθάνεσαι δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Στην πραγματικότητα δεν είσαι αποτυχημένη. Αυτή η αίσθηση αποτυχίας οφείλεται σε άλλα, πιο βαθιά αίτια. Μπα, και ποια είναι αυτά τα πιο βαθιά αίτια? Αποθυμένες επιθυμίες, που κάτω από ανεξέλεγκτες και ασυνείδητες διεργασίες ξεπροβάλλουν από το υποσυνείδητο και σου δημιουργούν αυτή την αίσθηση μελαγχολίας, που δεν πηγάζει από πουθενά αλλού παρά από τις ίδιες σου τις νευρώσεις. Ωραία, θέλεις, Μπέκα μου, αλλά δεν κατάλαβα Χριστό. Κι εγώ δεν θα καταλάβαινα αν δεν είχα κάνει ψυχανάλυση. Τι έκανες εσύ ψυχανάλυση? Τι, δεν το ήξερες? Όχι. Βέβαια, εδώ και 2 μήνες πάμε με την Κετούλα την Κότσαρη και κάνουμε ψυχανάλυση στον Αρίστο Ποταμιάνο. Και? Έγινε άλλος άνθρωπος. Εμένα ίδια μου φαίνεσαι. Δεν αλλάζεις εξωτερικά, εσωτερικά αλλάζεις. Μα θέλεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Απαλλάσσεσαι από τις νευρώσεις. Με αντιβίωση? Όχι, με τη γνώση. Άμα ο νευρωτικός συνειδητοποιήσει την νοσογόνο αιτία της νεύρωσής του, αυτόματα απελευθερώνεται από την νεύρωση. Μάλιστα. Είναι πως όταν έχεις πυρετό, δηλαδή, και σου πούνε ότι έχεις γρήπη, απαλλάσσεσαι αυτομάτως και από την γρήπη. Ειρήνη, εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ με ειρωνεύεσαι. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα είναι η ψυχανάλυση. Εγώ από τότε που άρχισα τα βλέπω όλα με άλλο μάτι. Μέχρι και τον Αριστίδη βλέπω με άλλο μάτι. Αν συνέβη, αυτό πραγματικά είναι επίτευγμα της ψυχαναλύσεως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ η ίδια αισθάνομαι πιο χαλαρή, πιο υγιής ψυχικά. Σαν να ξαναγεννιέμαι. Πολύ ένθερμη σε βρίσκω, Μπέκα. Μα σου είπα, με την ψυχανάλυση βρήκα την ισορροπία μου. Και είναι τόσο καλός αυτός ο... Ο Αρίστος Ποταμιάνος. Ναι, αυτός. Είναι καλός. Ο Αρίστος. Άριστος των Αρίστων. Αρίστος Ποταμιάνος. Δόκτωρ, με PhD από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη. Μακάρι ο άνθρωπος, αλλά εσύ τι θες από αυτόν? Να με προσλάβει παραδουλεύτρα. Τι να θέλω, κανένα ψυχαναλυθό θέλω. Μπα, και πώς σου ήρθε έτσι ξαφνικά? Να πήγε η Μπέκα και είπα να πάω κι εγώ. Μην πας πίσω εσύ. Γιατί με ειρωνεύεσαι, Μαρία, είναι κακό που θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου? Μην παρογνωριστείτε μόνο και σου πάρει τον αέρα. Λες ανοησίες, εγώ θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου σε βάθος. Εκεί είναι που θα απογοητευτείς τελείως. Τι επιστοδρομική που είσαι. Η ψυχανάλυση, Μαρία μου, είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Τι μου λες? Βέβαια, είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγείς από τις νευρώσεις. Διότι η ψυχαναλική μέθοδος σου φανερώνει την νοσογόνο αιτία της νευρώσης και σε απαλλάσσει από αυτήν. Μπα, εσύ δηλαδή θα φύγεις από εδώ νευρωτικά και θα επιστρέψεις απαλλαγμένη? Δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό. Και πόσο καιρό θα σου πάρει να κατακτήσεις την ψυχική σου υγεία? Εξαρτάται από το νευρωτικό. Κατάλαβα, θα πάρει χρόνια αυτή η κολόνια. Μα γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξη πάντα μαζί μου? Αχ, βρε Ειρήνη, είσαι σίγουρη ότι ο ψυχαναλυτής είναι αυτό που ενδείκνυται στην περίπτωσή σου? Γιατί? Γιατί, Ειρήνη μου, υπάρχουν και οι ψυχίατροι. Υπάρχουν και οι ψυχίατροι. Σας βλέπω λίγο νευρική, Δεσποινής Χαρίτου. Ναι, ξέρετε,
Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι σε ένα ψυχαναλυτή και όσο να είναι, αισθάνομαι λίγο ιδιότροπα. Μην έχετε τέτοιο άγχος. Εξάλλου, ο ψυχαναλυτής είναι απλώς ένας φίλος. Ναι, αν ήταν εχθρός, δεν θα ερχόμουν. Μαζί θα λύσουμε ό,τι προβλήματα έχετε. Μην με περάσετε για καμιά τρελή, γιατρέ μου. Μα όχι, προς Θεού. Εξάλλου, δεν είμαι ψυχίατρος. Ξέρετε, εσύ, Χαρίτου, και οι πιο υγιείς άνθρωποι πάσχουν από διάφορες νευρώσεις. Η θεραπεία που θα ακολουθήσουμε έχει σαν στόχο να σας απαλλάξει από αυτές. Εσείς δεν έχετε παρά να χαλαρώσετε και να αισθάνεστε όσο πιο άνετα μπορείτε. Ξαπλώστε, παρακαλώ, στο κρεβάτι. Μάλιστα. Εδώ. Ορίστε. Όχι έτσι, παρακαλώ. Πώς? Μα ανάσχελα για να αισθάνεστε πιο άνετα. Μα άνετα αισθάνομαι. Ναι, αλλά πρέπει να σας βλέπω κι εγώ. Σωστά. Ορίστε. Χαλαρώστε. Μάλιστα. Χαλαρώστε καλά. Μην κοιμηθώ, γιατρέ μου. Μην ανησυχείτε. Είστε ήρεμοι. Μάλιστα. Μιλήστε μου. Για τι πράγμα? Για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τόσο καιρό πασχέθηκες στον Παταμιάνο. Για λέγε, τι έγινε? Θεραπεύτηκες? Σιγά πια, τρεις φορές έχω πάει όλο και όλο. Εγώ τρεις φορές πήγα στον δω τον γιατρό και έβαλα γέφυρα. Όλη η ψυχή, όλη η μασέλα. Πιο δύσκολη είναι η μασέλα. Καλά, δεν έχεις απαλλαγή καθόλου από τις νευρώσεις σου? Μα δεν τη βλέπεις πως είναι, τη βλέπεις να έχει απαλλαγή. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα τις πήρε τα χοντρά, μετά θα προχωρήσει και εις βάθος. Και τι σου κάνει, τι σου κάνει? Καταρχήν σε ξεπλώνει στο κρεβάτι. Α, καλό, αυτό ξεκούραστο. Και μετά λες. Τι πράγμα λες? Ότι σου έρθει στο κεφάλι. Δηλαδή, άμα σου έρθει παπαλάμπρανα στο κεφάλι, τι λες? Όχι, φυσικά δεν τραγουδάς. Α, μόνο πρόζα έχει. Και με τι θέματα καταπιανόσαστε? Γεγονότα. Γεγονότα πρόσφατα, γεγονότα παλιά που θυμάσαι. Α, δηλαδή ότι θυμάσαι, χαίρεσαι. Θα σταματήσετε να με ακούσετε σοβαρά? Όχι, ναι, εντάξει, μα λέγε. Και αυτό το λέει. Παραδείγματος χάρη, του λες ένα όνειρο και αυτό το εξηγεί. Καλά, σε ψυχαναλυτή πας ή σε καζαμία? Μα δεν σου το εξηγεί προφητικά, σου το εξηγεί ψυχαναλυτικά. Διότι το εγώ κατά τη διάρκεια του ύπνου αποσύρεται από την πραγματικότητα και μπαίνει στον χώρο του ασυνείδητου. Όπου εκεί είναι συσσωρευμένα μνήμες, αποθυμένα γεγονότα, αποθυμένες επιθυμίες. Όλα αυτά εκεί μέσα, πολύ συνωστισμός, βρε παιδί μου. Αυτά και άλλα πολλά. Οι σημαντικότερες συναισθηματικές διεργασίες γίνονται στον χώρο του ασυνείδητου. Παραδείγματος χάρη, εσύ ξέρεις γιατί με αγαπάς? Εγώ? Όχι, αυτό πραγματικά μου είναι εντελώς ανεξήγητο. Είδες λοιπόν, τα περισσότερα συναισθήματα γεννιούνται στον χώρο του ασυνείδητου. Αυτόν ερευνά ο ψυχαναλυτής για να ανακαλύψει τις πηγές του άγχους. Και σένα τι σου ανακάλυψε? Εγώ έχω φοβερά αναπτυγμένο το υπερεγό μου, το οποίο συγκρούεται με το εγώ μου. Συγγνώμη, πόσα εγώ έχεις? Δεν ακούς καλέ. Έχει το υπερεγό και το άλλο, το απλό, το regular. Και γιατί τόσα πολλά? Όλοι οι άνθρωποι έχουν και εγώ και υπερεγό. Μόνο? Σίγουρα πράγμα, δεν έχουμε και υπό εγώ, ας πούμε? Όχι, μόνο εγώ και υπερεγό. Παιδί μου, εγώ έχω εγώ και υπερεγό. Εσύ έχεις εσύ και υπερεσύ, αυτή έχει αυτή και υπεραυτή. Και πάλι λέω. Σκάσε καλή να μ' ακούσεις! Λοιπόν, το εγώ και το υπερεγώ βρίσκονται σε μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους συχνά και συγκρούονται. Δηλαδή τσακώνονται. Γιατί καλά, τι έχουν να χωρίσουν? Πολλά. Διότι το υπερεγώ έχει συχνά υπερβολικές απαιτήσεις από το εγώ. Και όταν το εγώ δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει. Το υπερεγώ το μελώνει. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η πάλι είναι πηγή άγχους για τον άνθρωπο. Εμένα πάλι το μαγαζί μου είναι μεγάλη πηγή άγχους. Αυτό είναι ένα εξωτερικό παράγον. Υπάρχουν και εσωτερικοί παράγοντε άγχου και νεύρωση. Παραδείγματο χάρη, οι αποθυμένε επιθυμίε. Επιθυμίε που λογοκρίνει το υπερεγό και τι απορρίπτει στον χώρο του ασυνείδητου. Μα πολύ τζαναμπέτικο είναι αυτό το υπερεγό. Δεν τα πάμε καλά. Ναι, βέβαια, διότι το υπερεγό είναι ο λογοκριτή τη ψυχή. Όταν δημιουργείται στο άτομο μία επιθυμία, αμέσω το υπερεγό την κρίνει. Και αν δεν του αρέσει, την απορρίπτει στον χώρο του ασυνείδητου. Έτσι δημιουργούνται τα αποθυμένα. Κακός μπελάς αυτό το υπερεγό. Κακός μπελάς δεν λες τίποτα, μαράκι μου, από αυτό πασχώ κι εγώ. Από υπερτροφικό υπερεγό, το οποίο μου δημιουργεί αξεπέραστο άγχος. Και τώρα αυτό τι θα σου κάνει, θα το καυτηριάσει? Σιγά, μην τις τα αφαιρέσει κιόλας. Όχι καλέ. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσω τους ασυνήτους μηχανισμούς καταστολής και να επαναγώ από αυτούς. Μακάρι, Ειρήνη, μου στο εύχομαι. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, μακάρι. Εγώ ήμουν η πιο κοντή από τις αδερφές μου. Είχα την πιο ωραία ανάπτυξη από τις τρεις. Και πάντα τη ζήλευα γιατί φαντάζανε στα μάτια μου δεσποινίδες. Εξάλλου με φωνάζανε και κοντορυφηθούλα. Πώς είπατε? Κοντορυφηθούλα. Καινούριο φουστάνιο εγώ δεν γνώρισα. Πάντα φορούσα τα φουστάνια της Όλγας από τρίτο χέρι που τα έχει φορέσει πρώτα και η Μαρία.
Η Όλγα τα φορούσε καινούργια και σε μένα σκιζόντουσαν τα φουστάνια. Και ένα Πάσχα που μου πήρε η μαμά μου ένα καινούργιο φουστάνι και ένα πολύ ωραίο λαγουδάκι εδώ, η Όλγα μου το πήρε, το ξύλωσε το λαγουδάκι και το έβαλε στο δικό της φουστάνι. Και η μητέρα σας αδιαφόρησε? Όχι, με έδιρε. Επειδή σας έκλεψε η Όλγα το λαγουδάκι? Όχι, επειδή κυνήγησα την Όλγα με ένα ψαλίδι να τη φάξω. Και έτσι έμεινε στην Όλγα το λαγουδάκι και σε μένα το ξύλο. Και αισθανθήκατε αδικημένη από αυτό? Καλά, πάρα πολύ. Γενικά αισθάνομαι πάρα πολύ αδικημένη. Γιατί ξέρετε, πάντα ήμουν του Κλώτσου και του Μπάτσου, επειδή είμαι το τρίτο παιδί. Και καταλαβαίνετε, όταν γεννήθηκε και ο Ανδρέας, ο μοναχογιός, εκεί πια ούτε που να με φτύσουνε. Ασχολιόντουσαν όλοι με αυτό το γαϊδούρι. Που δεν ξέρετε πόσο γαϊδούρι ήταν, γιατρέ μου, όλο έκλαιγε. Ήταν φυσικό, ήταν ένα μωρό. Ναι, αλλά εγώ τσαντιζόμουν. Και όλα τα παιχνίδια τα παίρνανε γι' αυτόν. Τι αυτοκινητάκια, τι ποδηλατάκια, τι λιαγουδάκια. Και μία φορά μου πήρανε και μένανε μία κούκλα, ο θείος μου από την Αμερική, και μου βγήκε ξινή. Σας την πήρε ο Ανδρέας? Όχι, άλλο πράγμα έγινε. Και ήταν τόσο όμορφη κούκλα. Αμερικάνικη, Μιραμπέλα τη λέγανε. Όταν την ξάπλωνες, μιλούσε. Μάμι, μάμι, άια Μιραμπέλα, άια Μιραμπέλα. Και όταν τη σήκωνε, σταματούσε η Μιραμπέλα. Και τι έγινε τελικά με τη Μιραμπέλα? Η Μιραμπέλα φορούσε ένα ωραίο φουστάνι από τούλι. Και μία μέρα που έλειπα εγώ στο σχολείο, την πήρε η Μαρία κρυφά, της έσκησε το φουστάνι και το έκανε καπέλο στη δική της κούκλα, το παλιοκόριτσο. Και εσείς τι κάνατε? Έφαγα πάλι ξύλο, γιατρέ μου. Επειδή σας έκλεψε η Μαρία το φουστάνι της Μιραμπέλας? Όχι, αλλά επειδή όταν το ανακάλυψα, κυνήγησα τη Μαρία μου με το ψαλίδι να τη φάξω. Μα ήταν πολύ επιθετική η αντίδρασή σας. Τώρα σε με ποιον είσαι, με μένα ή με τις γαϊδάρες, γιατρέ μου? Ωστε έτσι ορίστος, ε? Ναι, μπεμπέκα μου. Μου αποκάλυψε πως με έχουν καταπιέσει οι αδερφές μου και ότι για τα συμπλέγματα κατωτερότητες που έχω φταίνε αυτές οι δύο. Εδώ που τα λέμε, γι' αυτό δεν χρειάζεται ψυχαναλυτής για να σου το πει. Ναι, αλλά ορίστος με τη γνώση και την επιστημονική κατάρτιση που διαθέτει, μου εντόπισε τις τραυματικές εμπειρίες που δημιούργησαν αυτό το κόμπλεξ. Δηλαδή? Είναι απλό, μπεμπέκα μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου συνειδητοποίησα το μέγεθος του κακού που μου έχουν κάνει οι αδερφές μου. Σοβαρά, ε! Βέβαια. Αυτές και μόνο αυτές είναι υπεύθυνες που για τόσα πολλά πράγματα αισθάνομαι να μείνω εκτός. Αυτές με το κακό τους χαρακτήρα που με δυνάστευσαν από μικρό παιδί. Αλλά όχι εδώ και μη παρέκει. Και τι θα κάνεις, δεν καταλαβαίνω. Τίποτα δεν σπουδαίω. Απλώς αποφάσισα να αποδεσμευθώ από αυτή την αποπνικτική σχέση στοργής που έχω με τις αδερφές μου και που έχουν καταπιέσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Αφρερινή, πετάξε παρακαλώ στο σούπερ μάρκετ να πάρεις ένα καθαριστικό για τζάμια, τελείωσε. Να πας εσύ. Τι είπες? Είπα να πάρεις τα πόδια σου να πας εσύ. Όχι, άκουσα, αλλά... Αφού άκουσες, γιατί ξαναρωτάς? Γιατί έμεινα εμβρόντιτη από την απάντησή σου. Δεν την περίμενες, ε? Ομολογώ πως όχι. Δεν περίμενες να σου αντιμιλήσει η δούλα. Συγγνώμη, είσαι δούλα, επειδή θα πας να πας καθαριστικό για τα τζάμια, εμείς δεν κάνουμε δουλειές. Σταμάτα, άλλο, σε ξέρω και σένα. Δεν σε καταλαβαίνω. Η Ειρήνη που ξέρετε να την ξεχάσετε. Τα Ειρήνη πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Η Ειρήνη σήκωσε το τηλέφωνο. Η Ειρήνη άνοιξε την πόρτα κομμένα. Αρκετά με καταπιέσατε. Ποιο σε καταπιέσε, Μαρία? Δεν ξέρεις, ε? Εσύ και η Μαρία. Τι σου κάναμε και σε καταπιέσαμε? Ό,τι περνούσε από το χέρι σας κάνατε. Εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι, εγώ είμαι ο πληβίος. Και εμείς οι Πατρίκοι και οι Υπείς. Είσαι με τα καλά σου. Απολύτως. Εγώ μέσα σε αυτό το σπίτι είμαι το κρόιδο. Εγώ να πάω να ψωνίσω. Εγώ να σας φιλοξενήσω στο σπίτι όταν έχετε που να μείνετε. Εγώ να σας παρηγορήσω όταν σας παρατάει ο γκόμενος. Και ποια η ανταμοιβή μου? Να με παίρνετε βαρυγκωμώντας στα πάρτι που πηγαίνετε, να μην ρωτάτε ποτέ τη γνώμη μου για τίποτα και να μου πάρετε και το φουστάνι της κούκλας. Ποιας κούκλας, Ειρήνη, τι λες, είσαι καλά? Της Μιραμπέλας. Ποιας Μιραμπέλας? Δεν θυμάσαι, ε? Όχι. Μάμι, μάμι, άια Μιραμπέλα, άια Μιραμπέλα. Μου τρελάθηκε. Σκάσε κι εσύ που πήρες το λαγουδάκι. Ποιο λαγουδάκι μας, τι λέει? Το λαγουδάκι στο φουστάνι. Φορούσε το λαγουδάκι φουστάνι? Μωρή σχιζοφρένιασε. Όχι, εγώ το φορούσα το λαγουδάκι. Εσύ ήσουν αντιμένη λαγουδάκι? Όχι, το λαγουδάκι ήταν στο φουστάνι που μου πήρες εσύ και με έδινε η μαμά. Ειρήνη μου, τι λες, η μαμά έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Το ξέρω, αλλά με έδινε. Πότε? Τότε! Ξέρετε τι τραύματα έχετε δημιουργήσει στην παιδική ψυχή? Δεν καταλαβαίνω. Ξέρετε πόσο κατασταλτικά έχετε λειτουργήσει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς μου. Μου τα εξήγησε όλα εμένα ο ψυχαναλυτής. Α, αυτό σου τα εξήγησε. Από εκεί σου ήρθε. Βεβαίως. Ο Ποταμιάνος μου είπε πόσο κακό μου έχετε κάνει και πόσο με έχετε καταπιέσει στην τρυφερή μου ηλικία. Συγγνώμη, και αυτά που έλεγες για τα λαγουδάκια και τις κούκλες, τα ασυνάρτητα, τι ήτανε? Δεν θυμάσαι, ε? Όχι.
Δεν θυμάσαι που μου πήρες το φουστάνι? Ποιο φουστάνι? Το φουστάνι της κούκλας. Ποιας κούκλας? Της κούκλας που μου είχε φέρει ο θείος Μιχάλης από την Αμερική όταν ήμουν στην τρίτη δημοτικού. Ειρήνη μου, ειλικρινά δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, αλλά εγώ το θυμάμαι γιατί αυτό το γεγονός με σημάδεψε. Ρε Ειρήνη μου, αν είναι να μας κρατάς μούτρα από τότε, να σου πάρω εγώ μια ωραιότατη κουκλίτσα, να σιχάσεις. Τώρα είναι αγάπια. Δεν θα είναι σαν τη Μιραμπέλα. Καμιά δεν είναι σαν τη Μιραμπέλα. Την έγερνες και έλεγε «Μάμι, μάμι, αια Μιραμπέλα, αια Μιραμπέλα». «Μάμι, μάμι, αια Μιραμπέλα, αια Μιραμπέλα». Τη φωτιά μας άναψες, βρε Μπεμπέκα. Πού στο διάλο την έστειλε στην Ειρήνη? Καλέ, τι είναι αυτός ο ποταμιάνος? Διαπρεπής ψυχαναλυτής. Τι διαπρεπής ψυχαναλυτής, καλέ? Από τότε που πάει σε αυτόν έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έτσι γίνεται με την ψυχανάλυση. Μα αυτή, παιδί μου, χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Είναι όλο νεύρα, διαρκώς μελαγχολική. Μας βρίζει για ψιλουπίδημα. Έχει γίνει αφόρητη πια. Εμένα δεν μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο όταν έκανα ψυχανάλυση. Το αντίθετο, μάλιστα. Και αν δεν φταίει αυτός, τότε τι φταίει? Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα την πιάσω να την ψαρέψω, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπες. Εγώ ένα σου λέω, η ψυχανάλυση την έχει τρελάνει. Δεν μπορεί, Μαρία μου. Κάτι άλλο θα συμβαίνει. Λοιπόν, Ειρήνη, πώς θα πας με τον ποταμιάνο? Καλά, Μπεμπέκα μου. Δεν το λες και πολύ με την καρδιά σου. Όχι, καλά είναι, αλλά να, ξέρεις, τώρα τελευταία είμαι πολύ ταραγμένη, διότι ανακάλυψα κάποια πράγματα γύρω από τον εαυτό μου που έχουν αναστατώσει. Τι πράγματα, δηλαδή? Να, ανακάλυψα ξαφνικά ότι είμαι πολύ κομπλικέ άτομο. Είμαι γεμάτη άγχη, φόβους, συμπλέγματα κατά το ρώτος, ειδικά η σχέση με το άλλο φίλο είναι πολύ προβληματική. Και τι εξήγηση σου δίνει για αυτά ο Ορίστος? Έχω φόβο του Πέους. Τι έχεις? Φόβο του Πέους. Εγώ πάλι καθόλου. Ίσως επειδή είσαι παντρεμένη. Αμπά, και πονεί η παντρή μου να τρόμητη πάνω σε αυτό το θέμα. Ίσως έτσι να εξηγείται το γεγονός ότι δεν έχω και μεγάλες επιδόσεις με το άλλο φίλο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και μεγάλα μπερκέτια. Διότι αυτό το σύμπλεγμα μου δημιουργεί μια δειλία. Ενώ από τη μία θέλω, από την άλλη φοβάμαι. Με αποτέλεσμα να νιώθω μια δυσφορία. Κι εγώ θα δυσφορούσα στη θέση σου. Και δεν μου λες, ο ποταμιάνος δεν σε βοηθάει πάνω σε αυτό το θέμα? Και ναι και όχι. Α, είναι εξαίρετος επιστήμονο Αρίστος. Ως επιστήμον καλός είναι, αλλά... Αλλά τι? Ένα... Δεν σ' αρέσει? Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πού είναι το πρόβλημα? Ακριβώς εκεί. Τι εννοείς? Τι να εννοώ, βρε Μπεμπέκα μου, όλες τα είπα πια. Θέλεις να πεις ότι... Ακριβώς. Καλά, στην αρχή πηγαίνανε όλα μια χαρά. Πραγματικά μετά από κάθε επίσκεψη αισθανόμουν πολύ πιο άνετη. Ώσπου σιγά σιγά όμως αυτή η εμπιστοσύνη που του είχα ως επιστήμονα μετατράπηκε σε εξάρτηση και σιγά σιγά σε έλξη. Τώρα του έχω φεθεί εντελώς και ως ασθενής και ως γυναίκα. Και ο Αρίστος ανταποκρίνεται? Μα αυτός δεν το ξέρει. Διότι καταλαβαίνεις ότι ένα τόσο δειλό άτομο όπως εγώ δεν εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα αντί να λύνεται, να παραμένει και να μεγαλώνει. Εγώ σε λίγο θα χρειαστώ ένα δεύτερο ψυχαναλυτή για να μου λύσει το πρόβλημα που μου φτιάξε ο πρώτος. Και αν με ερωτευτείς και τον δεύτερο, θα χρειαστείς έναν τρίτο. Όχι, διότι στο μεταξύ θα γυρίσω ξανά στον Αρίστο που θα τον έχω ξερωτευθεί. Αηδίες. Ένας μονάχα τρόπος υπάρχει για να ξεπεράσεις τους φόβους και τα συμπλέγματά σου. Να τα χτυπήσεις στη ρίζα. Με την ψυχανάλυση? Άκου να σου πω, Ειρήνη μου, καλή καλή και ψυχανάλυση, αλλά στην Αθηνά και χείρα κίνη, χρυσή μου. Λοιπόν, το μυστήριο ελήθη. Η Ειρήνη δεν είναι ούτε ιστερικά, ούτε τρελαμένη, ούτε τίποτα. Απλώς είναι ερωτευμένη. Από μόνη της? Όχι, καλέ, με τον ποταμιάνο. Τον ψυχαναλυτή? Όχι, το μανάβι. Φυσικά τον ψυχαναλυτή. Έλα. Εξού και τα νεύρα, η επιθετικό της, οι μελαγχολίες. Και δεν του εκδηλώνεται γιατί ντρέπεται. Καλύτερα, γιατί άμα μπλέξει με την Ειρήνη, μετά θα θέλει αυτός ψυχαναλυτή. Η κακομοίρα Ειρήνη είναι πολύ δειλή με τους άντρες. Γι' αυτό και δεν εκδηλώνεται ερωτικά. Και καταπιέζει τη λίμπιντό της. Καλέ, μόνο την καταπιέζει, την έχει κατσιάσει τελείως. Γι' αυτό και εγώ την έπεισα να ξεπεράσει τα συμπλέγματά της και να του εκδηλωθεί. Σιγά, μην κάνει τέτοιο πράγμα, Ειρήνη. Άκουμε που σου λέω. Μου υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει δράση. Λοιπόν, Ειρήνη, πώς πήγε αυτή η εβδομάδα? Δηλαδή? Μπορείς να γίνεις πιο σαφής. Χάλια. Γιατί χάλια? Εγώ νόμιζα ότι πάει μια χαρά η θεραπεία.
Όχι, ναι, η θεραπεία καλά πάει, αλλά... Τι δεν πάει καλά? Πολύ μυστήρια σε βρίσκω σήμερα, Ειρήνη. Γιατί το λες αυτό, Αρίστο? Γιατί από την ώρα που έχεις έρθει δεν έχεις αρθρώσει λέξη όλα αυτά τα έλες. Ειρήνη. Αρίστο. Σου συμβαίνει τίποτα, Ειρήνη? Δεν μπορώ να σου πω. Μα στον ψυχαναλυτή του πρέπει κανείς να τα λέει όλα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα πει κανείς. Τζίφος, Μπεμπέκα μου, τζίφος. Τζάμπα το φόρεμα, τζάμπα το φλερ, τζάμπα όλα. Δεν τζιμπάει ο Αρίστος? Καλέ, καθόλου. Εγώ έκανα τιτάνιες προσπάθειες να ξεπεράσω τα συμπλέγματά μου και αυτό όσο χρόνο αγοράζει. Τι έκανες δηλαδή? Τι κάνει μια γυναίκα όταν φλερτάρει έναν άντρα? Παίζουμε εσύ. Ό,τι κάνω στο σινεμά. Έβαλε το φουστάνι μου το. Ξέρεις ποιο? Ναι, ναι, πολύ κομψό. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και άφησε τα υπόλοιπα να εννοηθούν. Πώς δηλαδή? Να, με την κίνηση του κορμιού, με τον τόνο της φωνής. Αυτά. Λάθος. Όλα λάθος. Και τι καλά, τι έπρεπε να κάνω, να γίνω πρόστιχη? Ο τρόπος του φλερτ, Ειρήνη μου, εξαρτάται από ποιον άντρα φλερτάρεις. Όταν φλερτάρεις έναν καλοφαγά, του μιλάς για φαγητά. Όταν φλερτάρεις έναν διανοούμενο, του μιλάς για την τελευταία ταινία του Κοστουρίτσα. Και όταν φλερτάρεις έναν ψυχαναλυτή, τι του λες? Τι μπορεί να ερεθίσει την περιέργεια και τη φαντασία ενός ψυχαναλυτή, ε? Έλα μου, τι? Τα προβλήματά σου, Ειρήνη μου. Όσο πιο μεγάλα είναι τα προβλήματά σου, τόσο πιο πολύ θα ασχοληθεί μαζί σου. Και λύσε το ένα, λύσε το άλλο. Θα έρθετε και πιο κοντά. Λες? Βέβαια. Γυναίκες σαν και σένα που πάνε και του κουνιούνται, βλέπει δεκάδες καθημερινά. Αυτός δεν θέλει τέτοια. Αυτός διψάει για μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Ειρήνη, το τελευταίο καιρό σε βρίσκω πολύ παράξενη. Με την προηγούμενη σου δε επίσκεψη βρίσκω τη συμπεριφορά σου τελείως ανεξήγητη. Δεν μπορεί όλο και κάποια ψυχαναλυτική εξήγηση θα υπάρχει. Μιλάς σαν να την ξέρεις την εξήγηση. Όχι, φυσικά δεν ξέρω. Εσύ είσαι ψυχαναλυτής, εγώ είμαι μια αδύναμη ασθενή στα χέρια σου. Πρώτα-πρώτα δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τον όρο ασθενής. Ψυχαναλυόμενος δεν είναι ασθενής. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει. Από την ψυχανάλυση? Όχι, αλλά μπορεί να κρυώσει και να αρρωστήσει. Ή μπορεί να πάθει μια πιο σύνθετη νόσο ψυχική. Εσύ νομίζεις ότι έχεις κάποια ψυχική νόσο? Το δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Τι αισθάνεσαι? Και τι δεν αισθάνομαι, Αρίστο μου, τα πάντα. Έχω μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζομαι κάποιον να με βοηθήσει να τα λύσω. Μα κι εγώ νόμιζα ότι είχες βρει διέξοδο στα προβλήματά σου με τη θεραπεία. Ναι, αλλά τώρα μου ξανάρθανε. Πώς εκδηλώνονται? Ποικιλοτρόπως. Μια ζεσταίνομαι, μια κρυώνω, μια χαίρομαι, μια λυπάμαι. Γελάω μόνη μου. Κλαίω μόνη μου, μιλάω μόνη μου. Έχεις παραμιλητό? Ναι, βαδίζω και παραμιλώ. Μιλάς δηλαδή σε κάποιον? Σε διάφορους. Έχεις παρεστήσεις? Ναι, και από αυτό έχω. Ειρήνη, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μα τι σου λέω τα σύνορα? Και σου συμβαίνει συχνά? Και τρεις φορές την ημέρα, μπορώ να σου πω. Ειρήνη, είσαι σίγουρη? Απόλυτα, τι και τρελή με έχεις. Ειρήνη, με κάνεις και ανησυχώ. Μπράβο, καλά κάνεις. Τι άλλα συμπτώματα έχεις? Να σκέφτομαι και να αυτοκτονήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πώς σας το πω, βρε Αρίστο μου, να αισθάνομαι διάφορα συναισθήματα. Νιώθω μια μελαγχολία, μια έξεψη. Σκέφτομαι διάφορα πρόσωπα και μου έρχεται μια φούντωση, μια φλόγα εδώ μέσα στην καρδιά. Διάφορα πρόσωπα ή κάποιο συγκεκριμένο? Ένα και μοναδικό. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, Ειρήνη? Α, δεν ξέρω. Εσύ είσαι ο ψυχαναλυτής, εσύ να το βρεις. Είναι άντρας? Πολύ. Πραγματικό πρόσωπο? Είναι ένα πρόσωπο της φαντασίας μου που τώρα τελευταία έχει γίνει πραγματικότητα. Ποιος είναι, Ειρήνη? Α, δεν μπορώ να σου πω. Σκέψου και εσύ λίγο. Μην τα θέλεις όλα δικά σου. Ρε Μαρία, έλα να με βοηθήσει να σπρώξω τον καναπέ. Δεν μπορώ, βρε Όλγα, πονάει η μέση μου τελευταία. Περίμενε την Ειρήνη να σε βοηθήσει. Πού πήγε? Στον ψυχαναλυτή. Από τι ώρα? Κατά τις 3. Εν πάει 6 ώρα, μάντια για αυτή η Χριστιανή, λες και θα γίνει καλά. Καλά δεν καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ψυχαναλυτικό? Μπα. Γεια! Γεια! Τι έγινε, Ειρηνούλα, πώς πήγε σήμερα η θεραπεία? Ανέλπιστα καλά. Δηλαδή, απαλλάχτηκες από τις νευρώσεις σου? Απολύτως. Δόξα σε Θεός, δηλαδή δεν θα ξαναπάς εκεί? Φυσικά και θα ξαναπάω. Τι θα πας να κάνεις? Περίπου τι έκανα και σήμερα. Και τι έκανες? Ειρήνη. Ειρήνη. Λοιπόν, ναι.
Ο Αρίστος εκτός από ψυχαναλυτής είναι και άνδρας. Δηλαδή, εντάξει. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Αχ, μπράβο, Ειρήνη μου. Έβγε, Ειρηνούλα μου, έβγε. Άντε, Όλγα, και στα δικά μας. Καλά, εγώ από αύριο λέω να αρχίσω ψυχανάλυση. Όχι στον Αρίστο. Όχι, καλέ στον Αρίστο. Θα ανοίξουμε το χρυσόδηγο και θα ψάχνουμε. Και όποιος ψυχαναλυτής μας ταιριάζει πιο πολύ φυσιογνωμικός, θα αρχίσουμε αμέσως κούρα. Μέσα, Όλγα. Μέσα!